σήμερα είναι μια γιορτή για τα παιδιά, γιατί για μας τους Δικούντες έχει αρχίσει έτσι μια δύσκολη μέρα η επόμενη, γιατί οι επιτυχίες ο πύχης ανεβαίνει. Ο Ριώτος δεν έχει ταβάνι και θέλω να δώσω και πάλι συγχαρητήρια για την προσπάθεια που έκανα φέτος και άξια και μέσα στο κήπεδο πήρα αυτό το τίτλο και τη μεγάλη επιτυχία. Είμαστε από τα φαβορί, πιστεύαμε, για να καταρχήσουμε το πρωτάθλημα. Το είχαμε θέσει σαν αυτό σκοπό, θα έλεγα. Απλά δεν περιμέναμε ότι θα παίρναμε και την άνοδο στη Super League 2. Όταν κατακτήσαμε το πρωτάθλημα, ξέραμε ότι θα πάμε σε μια διαδικασία στα μπαράς που θέλαμε να το ευχαριστηθούμε. Θα παίζαμε σε κάθε παιχνίδι για την νίκη. Υπήρχε πίστη και για αυτή τη διαδικασία. Και στο τέλος, όλοι μαζί καταφέραμε και χαμογελάσαμε. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια. Ξέραμε πόσο δύσκολο θα είναι. Ξέραμε όμως ότι μπορούσαμε να το κάνουμε και η ομάδα του Ροδότου είναι τεράστια ομάδα, το έχει ξανακάνει, οπότε είναι βαριά η φανέλα και η μεγάλη ιστορία της. Οι παίχτες που απαρτίζαν το σύνολο ήταν και αυτοί πολύ καλοί παίχτες, οπότε είχαμε κάνει ανόδους όλοι οι παίχτες. Πού να ξεκινήσω τώρα. Έχω αφιερώσει και στη διοίκηση και στον κόσμο της Αλικανασού, αλλά μεμονωμένα τα αφιερώνω στην οικογένειά μου. Ιδιαίτερη ημέρα πράγματι, και ιδιαίτερη και για μένα, με τριπλή ιδιότητα, φίλος του Ροδότου, πρόεδρος της ΕΠΣΗ και με μια ρίζα η Καρνασού. Με κάνει να αισθάνομαι όμορφα. Πρέπει να δώσουμε θερμά συγχαρητήρια σε αυτή την υπέροχη προσπάθεια, στη διοίκηση, στο προπονητικό team, στους ποδοσφαιριστές που κατάφεραν και σε αντίξωες συνθήκες να πετύχουν αυτό το μικρό θαύμα, γιατί για ένα μικρό θαύμα πρόκειται όταν ιδιαίτερα έχεις να αντιμετωπίσεις ομάδες με βάρος όπως ο Πανιόνιος και τις αφήνεις πίσω και ανεβαίνεις στη Super League 2, είναι κάτι πολύ σημαντικό, κάτι πολύ σπουδαίο.